σε όλους καλή επιτυχία. Εντάξει, ξεκίνησε η εκδήλωση. Ξεκινήσω μόνο λέγοντας, θα πω μόνο μια κουβέντα που λέει ο κ. Παπαδόπουλος πολύ συχνά σε κάποιες συνεδέλφεις του. Ο κ. Παπαδόπουλος λέει, η δημοκρατική φήμη ξεκίνησε με μια ιδέα. Από μια ιδέα. Κ. Παπαδόπουλος, νομίζω ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένος σήμερα. Και πολύ χαρούμενος, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο να ανακοινώνουμε 42 υποψήφοι που θα κάνουν σε ευρωεκλογές φέτος τον Μάιο. Καλώς ήρθαμε στο βήμα τον κύριο Θωμά Παλιάκα, τον επικεφαλή της Δημοκρατικής Τέμης, να μας πει δύο λόγια. Τα σημεία των καιρών, τα φαινόμενα τα καιρικά, δεν ευνόησαν την έγκαιρη προσέλευση πολλού κόσμου. Πολλοί είναι ακόμη στον δρόμο, αλλά μην ανησυχείτε. Στον δρόμο είναι, αλλά θα έρθουν, όπως έρχεται η δημοκρατική ευθύνη. Έστω και πιο αργά από όσο αναμένεται, αλλά έρθουν. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η πατρίδα μας. Η Ευρώπη είναι η πατρίδα της πατρίδας μας. Οι κουβέντες για το αν ανήκουμε στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν μας ενδιαφέρουν ή επηρεάζουν τη ζωή μας οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι κουβέντες άσκοπες και άκερες και εκτός πραγματικότητας. Ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Υπήρου επηρεάζεται άμεσα από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και από τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ζούμε, στην Ελλάδα που είναι στην Ευρώπη, που είναι στον πλανήτη Γη. Εδώ τα προβλήματα, εδώ και οι ευκαιρίες. Εδώ ο καθημερινός αγώνας για καλύτερη ζωή και για λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της εποχής. Τα μεγάλα ζητήματα της εποχής που προκύπτουν, όπως το δημογραφικό, μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, τα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι νέες τεχνολογίες, η οικονομική επιβράδυνση που επηρεάζει την απασχόληση, η λειτουργία των θεσμών, όλα, μα όλα, περνάνε σε όλα τα επίπεδα πολιτικής οργάνωσης, από το τοπικό, το εθνικό, μέχρι και το ευρωπαϊκό και το διεθνές και το παγκόσμιο. Είναι σημαντικό λοιπόν σε όποιο επίπεδο και αν μας δίνεται η δυνατότητα να παρέμβουμε, σε όποιο επίπεδο και αν μας δίνεται η δυνατότητα να ασκούμε πολιτική, να την ασκούμε και να μην φυγομαχούμε, να μην κιωτεύουμε. Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης μπορεί να δοκιμάζεται σήμερα και να έχει παρεγκρίνει. Στο σύνολό της όμως, πιστώνεται ότι εδώ και 6 δεκαετίες έχει διασφαλίσει τη μακροβιότερη περίοδο ειρήνης σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την Ήπειρο, η οποία ταλανίστηκε από τους περισσότερους πολέμους από κάθε άλλη Ήπειρο, από κάθε άλλο τόπο. Σε αυτή την Ήπειρο, η οποία είναι η γενέτειρα, λένε, του πολιτισμού και πάντως είναι η Ήπειρος η οποία έφερε πρώτη τις αρχές του ουμανισμού και τη φιλοσοφία στο παγκόσμιο γίνεσθε και στην ανθρωπότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πέτυχε δύο πράγματα ή πάντως έχει ως στόχο δύο πράγματα. Πρώτον, να ζουν οι λαοί εδώ με ευημερία, να ζουν καλά, και δεύτερον, να ζουν με ειρήνη σε αυτό το θέατρο των τόσων πολλών και των δύο παγκοσμίων οπωσδήποτε επίσης πολέμων. Η ειρήνη λοιπόν αποτελεί πάντοτε ζητούμενο, αλλά είναι αναγκαία συνθήκη οπωσδήποτε για οποιαδήποτε πρόοδο και για τη ζωή την ίδια. Η αδιαφορία, η αποχή και ο κινησμός είναι στάση παρέτησης. Δεν θα σας πω εγώ, ούτε κανείς χρειάζεται να πει, γιατί οι πολίτες αναζητούν άλλες ποιότητες στη δημόσια ζωή. Γιατί οι πολίτες αναζητούν στέρεες χειρολαβές για να πιαστούν. Για να αποφύγουν τους κλειδονισμούς της χώρας. Τα μεγάλα ζητήματα της εποχής λοιπόν που προκύπτουν δεν λύνονται αλλιώς παρά μόνο με πολιτική παρησία, με απόφαση, με προσπάθεια, με πολλή δουλειά και με μια άλλη πολιτική αντίληψη. Η πολιτική αντίληψη του λαϊκισμού, η οποία έχει επικρατήσει στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης, καλά στη χώρα μας είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαπιστώσει κανείς ότι
έχει θεριέψει πια και έχει γίνει σχεδόν καθολική η αντίληψη αυτή. Έχουμε χρέος απέναντι όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην ευρύτερη πατρίδα μας, στην Ευρώπη, να προσπαθήσουμε. Εμείς στη δημοκρατική ευθύνη ζητούμε άλλα πράγματα, άλλες ποιότητες, άλλες νοοτροπίες. Ζητούμε η πολιτική να είναι πραγματική πολιτική. Η πολιτική να ασκείται με πραγματική λογική, με πραγματικά κριτήρια και από πραγματικούς ανθρώπους. Η λογική του ότι πολιτικοί ασκούν αυτοί που είναι φτιαγμένοι για αυτή τη δουλειά έχει παρέλθει. Η λογική του ότι η πολιτική ή το κόμμα είναι ένα μαγαζί το οποίο πληροδοτείται ή δίδεται ως καταπίστευμα έχει χρεοκοπήσει και έχει αποδειχθεί πλήρως. Εμείς στη δημοκρατική ευθύνη το έχουμε πάρει απόφαση ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να απελευθερωθεί η χώρα από τον ενσκύψαντα πάνω σε αυτήν λαϊκισμό. Δεν είναι όμως ακατόρθωτο. Το έχουμε πάρει απόφαση ότι η απαξίωση των θεσμών στη χώρα λειτουργεί σαν νεοπλασία στον οργανισμό της. Το έχουμε πια πάρει απόφαση ότι οι σημερινές πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούν να βγάλουν τη χώρα από τον γκρεμό στον οποίο αυτές την έχουν φέρει. Έχουμε αποφασίσει ότι δεν ταιριάζει σε εμάς η απραξία και η αναποφασία παθητικότητα. Έχουμε αποφασίσει να μην παραιτηθούμε από την ψήφο μας. Έχουμε αποφασίσει να μην πέσουμε θύματα της οργισμένης ψήφου στα άκρα. Έχουμε αποφασίσει να μην ευτελίσουμε τη διαμαρτυρία μας ψηφίζοντας κόμματα για πλάκα. Έχουμε αποφασίσει να μην πέσουμε θύματα της λογικής της χαμένης ψήφου. Μας προσβάλλει να πιστεύουμε κάποιοι ότι θα ψηφίσουμε με μόνο σκοπό να φύγουν αυτοί. Γιατί αυτοί που θα έρθουν θα είναι αυτοί που θα πρέπει να φύγουν των επόμενων εκλογών. Και τότε θα επανέλθουν οι σημερινοί αυτοί. Έτσι είναι ο κύκλος. Έχουμε αποφασίσει ότι στην ψήφο μας μας ενδιαφέρει ποιοι θα έρθουν. Έχουμε αποφασίσει ότι η χώρα μας αξίζει να σωθεί και να ανθίσει. Γιατί το αξίζει και γιατί μπορεί. Έχουμε αποφασίσει ότι μόνο άνθρωποι της εποχής που νιώθουν τους ανέμους της μπορούν να το κάνουν. Έχουμε αποφασίσει ότι μόνο νέα σχήματα που αναβλύζουν, που σφίζουν από πολιτική υγεία μπορούν να είναι κάτι διαφορετικό, μπορούν να είναι το πραγματικά καινούριο. Έχουμε αποφασίσει ότι αυτοί που ψάχνουν το out of the box είναι αυτοί που είναι μέσα στο box, γιατί όποιοι είναι out of the box δεν το καταλαβαίνουν, είναι απλώς η κατάσταση και η πραγματικότητα για αυτούς. Έχουμε αποφασίσει ότι αυτές οι στάσεις είναι υποκριτικές. Έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορεί να μας εκφράζει η σημερινή στασιμότητα. Έχουμε αποφασίσει ότι το σημερινό τέλμα, το σημερινό πνευματικό έλος δεν μπορεί να ταιριάζει σε εμάς. Έχουμε αποφασίσει να είμαστε εδώ και να αγωνιστούμε. Έχουμε αποφασίσει να μην φύγουμε από αυτή τη χώρα όπως αναγκάστηκαν να φύγουν περίπου 500.000 άνθρωποι της ηλικίας της γενιάς μας, ακόμη και μεγαλύτερη, είτε για να βρουν δουλειά, είτε για να πρέψουν, να διαπρέψουν στο εξωτερικό. Έχουμε αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα του brain regain. Έχουμε αποφασίσει ότι όχι μόνο τέρμα το brain regain, να επανέλθουν οι άνθρωποι μας, τα μυαλά μας, τα παιδιά μας, για τα οποία διαπρέπουν ή εργάζονται στο εξωτερικό, γιατί έχουν και αυτά δικαίωμα όπως και εμείς να ζουν ευτυχισμένοι σε αυτή τη χώρα. Έχουν και αυτοί δικαίωμα όπως εμείς να είναι εδώ και να χαίρονται τις χάρες της. Έχουν και αυτοί δικαίωμα όπως εμείς να προσφέρουν στην ανάκαμψη της χώρας. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη αν δεν μιλάμε πρώτα για σωτηρία. Έτσι λοιπόν, εμείς στη δημοκρατική ευθύνη έχουμε αποφασίσει να τα κάνουμε όλα διαφορετικά. Εμείς στη δημοκρατική ευθύνη έχουμε αποφασίσει ότι ο νέος πολιτικός λόγος, η πολιτική πράξη που θα παραχθεί από τις δυναμικές του, θα αποβεί μόνο αναγεννητική πνοή. Δεν γίνεται αλλιώς. Επικυρώνοντας τη νέα ελληνική μέρα στο φως ενός εμπνεώμενου πραγματισμού. Με θυσίες, χωρίς ελπίδες από την παραπώνεια όσους τις προσφέρουν. Με πολύ δούνε και καθόλου λαβήν. Γιατί η πολιτική είναι θυσία, γιατί η πολιτική είναι προσφορά. Όταν πάψει να είναι προσφορά και γίνεται κίνητρο για την ανταπόδοση, γίνεται κίνητρο αυτού του λαβήν, τότε η κατάσταση δεν μπορεί να πάει καλά. Και τότε
θα δίδονται τα αντίδωρα, θα δίδονται τα λεγόμενα ξεροκόμματα στο λαό, ο οποίος θα είναι ευτυχισμένος ή μάλλον κοιμισμένος, κοιμόμενος θα τα παίρνει και θα ικανοποιείται με τη λογική των παροχών, χωρίς να βλέπει ότι αυτές οι παροχές υποσκάπτουν το μέλλον το δικό του, των παιδιών του και των εγγονών του, χωρίς να βλέπει ότι το σήμερα, η σπατάλη των πόρων μας σήμερα μπορεί να σημαίνει αδυναμία αύριο οποιασδήποτε παραγωγής. Λοιπόν, εμείς στη Δημοκρατική Ευθύνη είμαστε εδώ και περάσαμε δύσκολα για να είμαστε εδώ και αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο και μετά. Η Δημοκρατική Ευθύνη δίνει την πρώτη της μάχη σε αυτές τις ευρωεκλογές. Η Ελλάδα σε αυτές τις ευρωεκλογές δοκιμάζεται σκληρά. Η Ευρώπη, η Δημοκρατία δοκιμάζονται επίσης σκληρά. Όλοι αισθανόμαστε τους επικίνδυνους αυτούς σκληρονισμούς. Αλλά με θάρρος στις πολιτικές μας επιλογές και ανάληψη της ευθύνης που μας αναλογεί ως πολίτες, ως καθημερινοί άνθρωποι θα παλέψουμε με όρους του σήμερα για να βγουν ενισχυμένες η Ελλάδα, η Ευρώπη, η Δημοκρατία και μαζί με αυτές η ζωή μας, οι ζωές μας όλων, η κοινωνία μας, η κοινωνία της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο επιλέγουμε να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις του ευρωπαϊκού μας μέλλοντος. Γι' αυτό το λόγο δεν φοβόμαστε, ούτε ακούμε τις σιρήνες της χαμένης ψήφου, ούτε ακούμε την κινδυνολογία που θα πάτε να κολλήσετε, γιατί είστε εδώ, γιατί εσείς ακόμη παιδιά, γιατί δεν πήγατε σε κάτι μεγαλύτερο, γιατί δεν πήγατε να πάρετε τα αντίδωρα που αναλογούν σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί αυτά τα αντίδωρα δεν είναι αντίδωρα, είναι 30 αργύρια. Είναι 30 αργύρια της προσπάθειας της χώρας για σωτηρία και ανάκαμψη. Γιατί στη Δημοκρατική Ευθύνη έχουμε τη μεγάλη χαρά και περηφάνεια να έχουμε ένα ευρωψηφοδέλτιο κόσμημα. Ένα ευρωψηφοδέλτιο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακριθεί στους χώρους τους, στις κοινωνίες τους. Έχουν διακριθεί με την προσφορά τους στην πνευματική, την προσφορά τους στη δουλειά, την προσφορά τους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε ένα ευρωψηφοδέλτιο στο οποίο εκπροσωπείται η πετυχημένη γενιά του brain drain. Έχουμε ανθρώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διακριθεί στα ύπατα αξιώματα των τριών πυλώνων, των τριών εξουσιών της χώρας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά αξίζουν της ευχαριστίας μου, των ευχαριστειών των δικών μου προσωπικώς και όλης της δημοκρατικής ευθύνης για την όλος ιδιαίτερη και μεγάλη τιμή που μας κάνουν να συμμετέχουν σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο. Στο πρώτο ευρωψηφοδέλτιο, στην πρώτη έξοδο της δημοκρατικής ευθύνης σε εκλογές. Αποτελεί ένα ψηφοδέλτιο κόσμημα, πραγματικά όπως είπα. Αποτελεί μια τιμή για όλους μας. Ένα ψηφοδέλτιο λοιπόν που διακρίνεται ακριβώς για αυτά τα χαρακτηριστικά στα οποία εμείς στη Δημοκρατική Ευθύνη επιμένουμε και ενδεχομένως και αιμονικά. Επιμένουμε σε χαρακτηριστικά ποιότητας. Αυτά τα χαρακτηριστικά ποιότητας όμως είναι τα μόνα που θα μπορέσουν τη χώρα να τη βοηθήσουν. Είναι τα μόνα που πρέπει να προτάξουμε και να σας εξομολογηθώ και κάτι πριν κλείσω. Πριν ασχοληθώ με τη Δημοκρατική Ευθύνη δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί, τόσο καταπληκτικοί άνθρωποι δίπλα μας, γύρω μας, στους χώρους εργασίας μας, σε όλη τη χώρα, στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν μιας ευκαιρίας να προσφέρουν χωρίς αντίδωρα, χωρίς λαβίν. Μόνο για το δούνε. Η Δημοκρατική Ευθύνη είναι εδώ, είναι μπροστά και σας καλώ πραγματικά να την ψηφίσετε, διότι πραγματικά αξίζουν νέες προσπάθειες τέτοιου επίπεδου. Ένα πράγμα έχω να πω κλείνοντας, ότι ειλικρινά για μία ακόμη φορά και τελευταία από αυτό το βήμα τώρα, σας ευχαριστώ όλους για την μεγάλη τιμή που κάνατε να συμμετάσχετε σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο. Σας ευχαριστούμε όλοι μας, όλους εσάς που δίνετε αυτόν τον αγώνα, όλους εσάς που γίνατε οι πατροκοσμάδες της δημοκρατικής ευθύνης, της ιδέας, της νοοτροφίας και της λογικής της δημοκρατικής ευθύνης, που μακάρι να μπορέσει να μεταναποδευτεί και σε άλλα κόμματα, να είναι το έναυσμα να βγουν και άλλα τέτοια σχήματα, γιατί είναι καιρός να δούμε την πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη να αλλάζει. Είναι καιρός να δούμε αυτές τις λειτουργίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να αλλάζουν, διότι πραγματικά την έχουμε δει και τα δύο μεγάλα κόμματα να διολυσταίνουν σε λειτουργίες λαϊκίστικες και επικίνδυνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πραγματικά από καρδιάς. Καλή επιτυχία στη Δημοκρατική Ευθύνη σε όλους, αλλά πρώτα σε όλους.